Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε η 54η απονομή των μουσικών βραβείων Grammy. Ωστόσο, η λαμπερή εκδήλωση έγινε σε φορτισμένο κλίμα λόγω του ξαφνικού θανάτου της μεγάλης φωνής της μουσικής Whitney Houston. Ο παρουσιαστής της βραδιάς, ηθοποιός και ράπερ LL Cool J, βγήκε στη σκηνή με μια προσευχή ενώ το κοινό άκουγε συγκινημένο. The only thing that feels right is to begin with a prayer for a woman who we loved, for our fallen sister, Whitney Houston. Heavenly Father, we thank you for sharing our sister Whitney with us. Today our thoughts are with her mother, her daughter, and all of her loved ones. And I will always love you. Από τη λαμπερή βραδιά δεν έλειψαν τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπου εντυπωσίασαν και αυτή την φορά με τις στιλιστικές τους επιλογές. Η τραγουδίστρια Adele ήταν η μεγάλη νικήτρια αφού κατέκτησε 6 βραβεία, όσες και οι υποψηφιότητές της. Δεν παρέλειψε μάλιστα να ευχαριστήσει τους γιατρούς της που τη βοήθησαν να ξεπεράσει ένα σοβαρό πρόβλημα στις φωνητικές κορδές της. Thank you so much. Thank you. Η Adele επέλεξε να φορέσει μια μαύρη, μακριά τουαλέτα και ντυμένη με κρίστρα Σβαρόφσκι του George Armani, η οποία έδινε μια πιο σύξη διάθεση. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η βράβευση της αντικοχαμένης Amy Winehouse για τον ντουέτο με τον Tony Bennett στο τραγούδι Bad and Soul. Τις εντυπώσεις έκλειψε ξανθιά πλέον Ριάννα, η οποία φόρεσε ένα αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα που τα είχε όλα. Και έντονο δικολτέ, και μεγάλο άνοιγμα στο πόδι και όλη την πλάτη έξω. Την τουαλέτα σχεδίασε ο George Armani. Αυτό που δεν περίμενε ούτε η ίδια όμως είναι να φορέσει ακριβώς τα ίδια παπούτσια με αυτά της Alicia Keys. This is a collaboration between Mr. Armani and myself. I helped him design this one. Simple but sexy and a little gangster at the same time. Για μία ακόμα φορά προκάλεσε με τη στιλιστική της επιλογή. Η Lady Gaga φόρεσε μια δημιουργία του οίκου Versace. Το πρόσωπό της καλύπτει ένα μαύρο δίκτυ, ενώ κρατούσε ένα χρυσό σκύπτρο. Η πάντα κεντρική Kate Perry επέλεξε μια τουαλέτα που τέριαζε και με το μπλε χρώμα των μαλλιών της. Το φόρεμα που την έκανε να μοιάζει με γοργόνα σχεδίασε για εκείνη ο οίκος Ellie Saab. Η Alicia Keys ανέδειξε τις έντονες καμπύλες της με ένα μαύρο εφαρμοστό φόρεμα με έντονους ώμους. Πολύ καλή επιλογή ήταν το μεγάλο χρυσό κόσμημα που στόλιζε το λαιμό της, ενώ το παπούτσι που φορούσε ήταν του διάσημου ήχου Christian Louboutin. Η Fergie εντυπωσίασε με την καλλίγραμμη σουλουέτα της, η οποία διαγραφόταν μέσα από το διάφανο πορτοκαλί φόρεμα και ντυμένο με δαντέλα του ήχου Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier Couture and Neil Lane Gold and Duke Lieber. I was so thrilled to get this dress 2 weeks ago from Paris and it fit, so I'm so excited. Η Gwyneth Paltrow επέλεξε να φορέσει μια πολύ κομψή μαύρη τουαλέτα Stella McCartney, ενώ τη μέση της αγκάλιαζε μια χρυσή μεταλλική ζώνη. Από τη βραδιά την έλειψαν για κεντρικές εμφανίσεις όπως αυτή της Nicki Minaj. Η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει μια κόκκινη κάπα του οίκου Versace. Η Jessica G έλαμπε μέσα στην ασημή τουαλέτα της του οίκου Julian McDonald, ενώ το σύνολο ολοκλήρωνε το μαύρο βελούδινο κλάτς σε σχήμα χαμόγελου της σχεδιάστριας Lulu Guinness. Η Paris Hilton ήταν από τις καλοντημένες συμπρατήσεις. Επέλεξε μια λευκή μακριά τουαλέτα με χρυσές λεπτομέρειες. Who designed it and why did you pick it? It's by Basil Soda and I always love their designs and I just thought it was the perfect kind of goddess look for tonight. Η Kelly Rowland, μέλος του συγκροτήματος Destiny's Child, φόρεσε ένα μακρύ κρέμ φόρεμα με κεντυμένο μπούστο Alberto Ferretti που το συνδύασε με εντυπωσιακά κοσμήματα Lorenz Bartz. Η Taylor Swift κέρδισε το βραβείο καλύτερου country τραγουδιού και έλαμπε μέσα στην εντυπωσιακή τουαλέτα της που ήταν κεντυμένη με χρυσές λεπτομέρειες.